Μαζί μας η συνάδελφος Μέρι Μπενέα από το δικαστικό ρεπορτάζ που θα μας ενημερώσει για τις ενέργειες του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα του κυρίου Κώστα Σπυρόπουλου. Καλησπέρα σας, κύριε Μπενέα. Καλησπέρα, κύριε Θωμαίδη. Οι ενέργειες του κυρίου Σπυρόπουλου, κύριε Θωμαίδη, είναι το μηδέν. Δηλαδή? Δηλαδή δεν έχει κάνει καμία ενέργεια επειδή δεν έχει αρμοδιότητα, να το πω έτσι. Δηλώνει αναρμόδιος. Θα σας πω, ναι, δηλώνει αναρμόδιος. Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί δεν λέει ο ίδιος ότι δεν έχει δικαιοδοσία να κινήσει διαδικασία κατά διαιτητών εκτός γηπέδου. Μόνο με μήνυση. Μόνο με έγκληση. Δεν έχει λάβει γνώση δηλαδή επίσημα το τι ακριβώς έγινε. Πρέπει κάποιος επίσημα, όπως λέει, ο ίδιος να του γνωστοποιήσει τι έγινε στο αεροδρόμιο. Δεν μιλάμε για ποινικό ζήτημα, μιλάμε για πειθαρχικό αδίκημα. Πειθαρχικά. Η απάντηση του κ. Σπυρόπουλου είναι ότι μπορεί να ασχοληθεί μόνο η UEFA με διαιτητές εκτός γηπέδου. Ο ίδιος μπορεί μόνο με περιστατικά εντός γηπέδου. Αυτή ήταν η απάντηση του κ. Σπυρόπουλου. Άρα οι ενέργειές του είναι μηδέν. Μάλιστα. Υποστηρίζει λοιπόν ότι μπορεί να ασχοληθεί με διαιτητές μόνο εντός γηπέδου. Εντός γηπέδου, κύριε Θωμαίδη, ναι. Αυτή είναι η απάντηση του κ. Σπυρόπουλου. Δηλαδή, αν ένας διαιτητής εκτός γηπέδου, για παράδειγμα, δεν θέλω να πω εκφράσεις τώρα, κάνει πράγματα εξωφρενικά, δεν θα ασχοληθεί ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Αυτό μας λέει. Μόνο κατέγγληση. Μόνο εφόσον δηλαδή, τον μηνύσει κάποιος. Ναι, μόνο έτσι. Δηλαδή ως εισαγγελέας προφανώς ασχοληθεί. Με το ποινικό δηλαδή. Πολύ ενδιαφέρον. Ένα λεπτό τώρα, γιατί και πριν από μια εβδομάδα θυμάμαι. Ναι. Την υπόθεση της Φούστας. Ναι, την υπόθεση της Φούστας. Ο κ. Σπυρόπουλος πάλι έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πάντως δεν ήταν εκεί διαιτητές. Τώρα εκτιμήστε ότι. Ένα λεπτό, κύριε Μπενέα. Έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα για την υπόθεση της Φούστας. Ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με το γεγονός. Ως πειθαρχικός, ως ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Και ο αναπληρωτής του, ο επίκουρος, ο κ. Μαργαρίτης, όχι μόνο ασχολήθηκε, άσκησε και δίωξη. Εδώ έχουμε δηλαδή δύο εισαγγελείς που είναι και οι δύο ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς. Ο ένας λέει δεν μπορώ, ο άλλος λέει μπορώ. Κάνω λάθος. Όχι, ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Μάλιστα. Και πάλι και τότε μαζί είχαμε μιλήσει για την υπόθεση αυτή. Βεβαίως. Και φυσικά την παρακολουθώ και την παρακολουθούσα και την παρακολουθώ. Σας μεταφέρω όμως την άποψη του κ. Σπυρόπουλου, η οποία είναι αυτή που σας είπα. Ναι, μήπως τώρα, όχι, λέω, υποπτεύομαι, μήπως ο κ. Μαργαρίτης, ο επίκουρός του, ασκήσει δίωξη για τα θέματα των Πολωνών διαιτητών και έχουμε πάλι νέα διελκυνιστή.